Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν από την πρώτη ημέρα της διήμερης ψηφοφορίας οι δύο μονομάχοι για τον προεδρικό θόκο της Τσεχίας. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ιβάνα, ψήφισε ο Μίλο Ζέμαν, ο απερχόμενος πρόεδρος με τη σαφώς φιλορωσική και αντιμεταναστευτική ατζέντα, αντιμετωπίζει τον Γύρι Τραχός. Ο 68χρονος με τις φιλοευρωπαϊκές θέσεις και κεντρικό αφήγημα την πολιτική αλλαγή κατάφερε να περάσει τον δεύτερο γύρο χάρη στη στήριξη των πολιτών στην Πράγα και άλλα αστικά κέντρα. Η αναμέτρηση είναι αμφίροπη και ο Μίλο Ζέμαν προέταξε την ξενοφοβία στην προεκλογική περίοδο. Στόπ στους μετανάστες και τον Τράχος είναι ένα από τα κεντρικά συνθήματα της εκστρατείας του απερχόμενου Προέδρου.